Σας περιμένουμε στο ΝΑΤΟ, είπε στους πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ, προτρέποντάς τους να ταχθούν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήρθε η ώρα να ακουστούν οι φωνές σας, αυτή είναι η ευκαιρία μιας ζωής, προσέθεσε ο Στόλτεμπεργκ σε τηλεοπτικό του μήνυμα λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής. NATO's door is open. Η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή, αλλά μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε αν θα μπείτε. Επομένως, το μέλλον σας είναι στα χέρια σας. Σας περιμένουμε στο ΝΑΤΟ. We wait for you in NATO. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται άλλωστε αντιπροσωπεία της γειτονικής χώρας, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει η προπαρασκευαστική διαδικασία πριν από την έναρξη των αντεξεκών διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το κεφάλαιο της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπουχάρος Μάνι, ο οποίος θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των 40 ατόμων. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα. Οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2019, αν πληρούνται μέχρι τότε όλες οι προϋποθέσεις. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αποτύχει τελικό στο δημοψήφισμα λόγω ισχνής συμμετοχής, ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Νίκολα Ντιμητρόφ είπε ότι σύμφωνα με τους συνταγματολόγους η απόφαση επιστρέφει στη Βουλή και ότι το δημοψήφισμα δεν συνιστά νομική προϋπόθεση για τη διαδικασία επίλυσης, τονίζοντας μάλιστα ότι στη συμφωνία αναφέρεται ως δυνατότητα και όχι ως αναγκαιότητα. Η κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας απευθύνει κάλεσμα σε ειδικούς εν ώψη της έναρξης συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους σε τεχνικό επίπεδο.